Δύο οριστές εργασίας τώρα σήμερα έχουμε για να σας πάω και κάπου αλλού, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου από το Σωματείο Εργαζομένων, 8 με 10 το πρωί, η Γενική Συνέλευση στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου. Το Σωματείο επισημαίνει ότι δεν μπορεί να ανεχτεί άλλη κοροϊδή, καθώς συνεχίζεται η εντατικοποίηση συγχωνεύσεων κλινικών, μετακινήσεως προσωπικού, παραβιάζεται το ωράριο των εργαζόμενων, καλούνται να κάνουν αλότρια καθήκοντα, τους χρωστάνε χιλιάδες ρεπό και με οτιδήποτε άλλο, δηλαδή θέματα τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν αλλάξει ως προβλήματα, διότι τα έχουμε συζητήσει και τα συζητάμε συνεχώς ακόμα και την τελευταία χρονιά και κυρίως ειδικά μέσα στην περίοδο της πανδημίας με τους εργαζόμενους στο χώρο της υγείας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, εκτός και αν έχει αλλάξει και εσείς δεν θέλετε να το πείτε, γιατί οι υπουργοί, τόσο ο προηγούμενος ο κύριος Κικίλιας αλλά και ο κύριος Πλεύρης σήμερα, δεν φαίνεται να δείχνουν ότι, ξέρετε, ανησυχούν για κάτι ιδιαίτερο. Κύριε Θεοδωσάκη, είσαστε πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΕΠΟΕΔΗΝ, για την εικόνα στην οποία βρίσκονται τα νοσοκομεία. Αντιθέτως λένε ότι ενισχύονται, ότι παρουσιάζουν μια πολύ καλύτερη εικόνα, ότι το σύστημα υγείας άντεξε και έτσι μάλλον ότι θα συνεχίσουμε. Καλημέρα κυρία Βιγεράκη, καλημέρα στους ακροατές. Ναι. Θα πιαστώ από αυτό που είπατε, γιατί τα προηγούμενα τα οποία αναφέρατε είναι ακριβώς έτσι, τα προβλήματα όπως τα αναφέρατε, αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον χώρο της υγείας. Αλλά θα πιαστώ με αυτό που είπατε για τον κύριο Κικίλια και για τον κύριο Πλεύρη. Πραγματικά και δεν ανησυχούν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί απλούστατα θέλουν να αλλάξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό που βλέπουμε σήμερα και αυτό που φαίνεται να έρχεται το επόμενο χρονικό διάστημα είναι τόσο μεγάλο που αυτά που λέμε τώρα για επέκτασης των συμβάσεων, για επικουρικό προσωπικό, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, θα είναι πλέον πάρα πολύ μικρά προβλήματα σε αυτό που έρχεται όσον αφορά το νέο σύστημα υγείας όπως το οραματίζεται το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση. Τι έρχεται δηλαδή? Τι έρχεται? Αυτό που φαίνεται και έρχεται, και το είπε καθαρά και ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το είχε πει και ο κύριος Κικίλιας παλαιότερα στη Λάρισα, το είχε το αναφέρει και ο κύριος Πλεύρης, είναι ότι πλέον το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπαίνει σε μια άλλη τροχιά, μπαίνει σε μια συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα όσο αφορά τα ΣΔΙΤ. Σημαίνει λοιπόν ότι οι δομές όπως τις ξέρουμε τώρα δεν θα υπάρχουν. Και όχι ότι θα κατελειωθεί εντελώς ο δημόσιος τομέας υγείας, γιατί κατά τη γνώμη μου για να υπάρξει ιδιωτικός τομέας υγείας θα πρέπει να υπάρξει ένας δημόσιος. Το πώς θα λειτουργεί βέβαια, γιατί είναι και κάποια παρουσίες υπηρεσίων υγείας που ο ιδιωτικός τομέας σου λέει σιγά μην ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω το πρώτο πράγμα, το καλό πράγμα, να εμφανίσω την ποιότητά μου, τη ρομποτική μου, τα πάντα. Αυτό όμως δυστυχώς θα το έχουν λίγοι συμπολίτη μας σε δυνατότητα, γιατί θα πρέπει να βάλουν και πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να έχουν αυτές τις υπηρεσίες, και τα νοσοκομεία θα προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν και δεν θα μπορούν να απευθυνθούν σε αυτές τις δομές. Είναι ξεκάθαρο το παιχνίδι πώς θα αρχίσει να παίζει. Αυτό είναι που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Φυσικά και βάζουμε και τα ζητήματα της καθημερινότητας όσον αφορά τη σημερινή λειτουργία των νοσοκομείων, γιατί πραγματικά αρκετά τμήματα στο νοσοκομείο δυσκολεύονται πλέον να παρέχουν υπηρεσίες, να λειτουργήσουν, και έχει και σαν επέκταση αυτή τη στιγμή και στους συμπολίτες μας. Ένα παράδειγμα θα φέρω: αυτή τη στιγμή περιμένουν στις λίστες γενικώς για χειρουργική επέμβαση, μικρή ή μεγάλη, πάνω από 5.000 κόσμος. Πότε θα του παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεται και που δικαιούται? Με τα μισά χειρουργία που γίνεται κάθε μέρα σε κάθε νοσοκομείο της Ελλάδος δεν γίνεται. Καλό είναι που ασχολούμαστε με την πανδημία. Οι 5.000 στη λίστα είναι πανελλαδικό το νούμερο ότι περιμένουμε? Όχι βέβαια, μιλάμε για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Α, μάλιστα. Αλλά τόσα είχε το Βενιζέλιο, περίπου τα μισά έχει τα Χανιά, για την Αθήνα δεν το συζητάμε. Πώς θα καλυφθούν αυτοί οι άνθρωποι? Πότε θα τους παρέχουμε τις υπηρεσίες? Πότε θα γίνει η χειρουργική επέμβαση που απαιτείται και χρειάζεται να γίνει στον κάθε συμπολίτη μας? Ασχολούμαστε, καλά κάνουμε και ασχολούμαστε με τον COVID, καλά κάνουμε και ασχολούμαστε με την πανδημία, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την καθημερινότητα την υπόλοιπη. Άρα τα νοσοκομεία έπρεπε να έχουν στελεχωθεί όπως πρέπει,
όπως λέγαμε από την αρχή, που να παρέχουν παράλληλα και τα δύο. Και πλήρη κάλυψη όσο αφορά τον COVID και το τι υπηρεσίες χρειάζονται, αλλά και πλήρη κανονική παροχή υπηρεσιών υγείας και όλα για τα υπόλοιπα ασθενείς, για τα υπόλοιπα περιστατικά τα οποία έρχονται στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι δύσκολη. Εμείς προσπαθούμε, συνεχίζουμε την παρέμβασή μας, ώστε πραγματικά και τη θέση μας, δεν το κρύβουμε, και το ρόλο μας να διαφυλάξουμε στο σύστημα υγείας, αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας που δικαιούται ο Έλληνας πολίτης. Μάλιστα. Άρα λοιπόν με το έπρεπε να παρέχουμε και τα δύο στα νοσοκομεία, δηλαδή και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όσους το χρειάζονται, αλλά και την νοσηλεία για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή την ώρα μολυνθεί από τον κορονοϊό. Αυτό δεν το έχουμε. Άρα λέτε λοιπόν, η κοινή λογική το λέει, αν κάπου καταλήγεται, είναι ότι με βάση τα όσα προαναφέρατε, ότι σκόπιμα το πήγαν έτσι και το ήθελαν έτσι, γιατί είδαν ότι είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να προχωρήσουν σε αυτή τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, για να πάει ο κόσμος στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά είδαμε ότι η προσφορά όσο αφορά τον COVID. Αυτό το είδαμε. Από τα νοσοκομεία έπαιρνε τον αφρό των περιστατικών. Δεν έπαιρνε αυτό που δεν ήθελε και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει. Η προσφορά όσο αφορά τον COVID ήταν σχεδόν μηδενική. Πλην ελαχίστων περιπτώσεων σε κάποια πικ της πανδημίας. Στην ουσία, αυτό που τράβηξε το μεγάλο βάρος ήταν τα δημόσια νοσοκομεία, και παράλληλα προσπαθούμε να παρέχουμε και υπηρεσίες σε αυτούς που δεν έχουν COVID αλλά χρειάζονται υπηρεσίες του νοσοκομείου. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε αυτά να τα εξαλείψουμε. Και ούτε μπορούμε να πούμε το αλλού που είχε ένα σημαντικό πρόβλημα, ωραία, θα το δούμε μετά από 6 μήνες, μετά από 8 μήνες. Και τι να το κάνει αυτό δηλαδή ο άνθρωπος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όταν το χρειάζεται τώρα. Αλλά λέτε, δεν είναι μια εικόνα η οποία είναι μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και το λέω έτσι επειδή ανέφερα την σημερινή στάση εργασίας 8 με 10, με το Σωματείο των Εργαζομένων που προκήρυξε, ιδιότι έχετε μπροστά σας και μια πανηγειονομική 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, 21 του μήνα. Αλλά είναι μια εικόνα η οποία επικρατεί σε όλα τα νοσοκομεία όλης της χώρας, και ειδικά όπου φαντάζομαι ότι ειδικά όπου από τα προηγούμενα χρόνια επιχειρήθηκε να αλλάξει ο χάρτης υγείας, βλέπε Λασίθιο ότι είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Και βέβαια το είπανε και ξεκάθαρα ότι πολλές δομές, αυτό έχει αναφερθεί δηλαδή και από επίσημα χείλη, ότι υπάρχουν πολλές δομές δημόσιας υγείας, δεν χρειάζεται τόσες πολλές, οι ανάγκες δεν είναι αυτές, αλλά αν ανέβετε στον τέταρτο όροφο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και δείτε από κάτω, δείτε κάθε μέρα 10.000 αυτοκίνητα. Δεν πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στο γύρω χώρο του νοσοκομείου γιατί τους αρέσει να βλέπουν το Παχνί ή το Βενιζέλιο ή το κάθε νοσοκομείο. Έρχονται γιατί χρειάζονται τις ανάγκες του νοσοκομείου οι άνθρωποι. Τι λέμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί γι' αυτό θα συνεχίσουμε να το παλεύουμε το ζήτημα, και καλούμε και όλο τον κόσμο να συμπαρασταθεί σε αυτή την κινητοποίηση την οποία κάνουμε, γιατί πραγματικά το χρειάζεται και ο κόσμος.